Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, 12 Απριλίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας και όπως καταλαβαίνετε τέτοιες μέρες βεβαίως όλων η προσήλωση είναι στις εκκλησίες, η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών, με βεβαίως την κορύφωση του Θείου Δράματος, αλλά και την Ανάσταση του Κυρίου που όλοι προσδοκούμε. Βεβαίως, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπότε και στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε πολιτικά και χαίρομαι ιδιαίτερα αφού κοντά μας είναι ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Παπάς. Καλησπέρα κύριε βουλευτά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε εσάς, στις τηλεθεατές, τηλεθεάτριές σας και να πω και εγώ χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση να έχουμε, καλή Ανάταση για όλους μας. Υγεία σε όλες τις οικογένειες, εύχομαι ότι καλύτερο σε όλους μας και όλες. Και πάνω απ' όλα ποτέ ξανά να ζήσουμε καταστάσεις τραγικές και άσχημες. Έχετε προχωράμε με αισιοδοξία. Αυτή η εβδομάδα έτσι λέει, είναι εβδομάδα η οποία μας έχει μάθει πάρα πολλά. Είναι εβδομάδα η οποία φτάνει στην Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι η νίκη του ανθρώπου, η νίκη του Χριστού στον θάνατο, νικάει τον θάνατο. Και αυτό έχει τεράστια αξία και σημασία να το καταλάβουμε όλοι μέσα στις καρδιές μας και στις ψυχές μας. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνετε τη σημαντικότητα και βέβαια να πούμε ότι έχει μεγάλη αξία και σημασία ότι Μεγάλη Πέμπτη θα είμαστε στον νηπτήρα στην Πάτμο, γιατί είναι μια τελετουργία, μια μεσαγωγή απίστευτη που γίνεται, τελείται χρόνια τώρα, εκατονταετίες τώρα στο νησί της Πάτμου και αυτό θα είμαστε όλοι εκεί. Και Μεγάλη Παρασκευή βέβαια θα είμαστε στο νησί της Καλύμνου με τους υπέροχους επιταφείους που γίνονται, μαζεύονται στο λιμάνι, μια υπέροχη έτσι βραδιά θα έλεγα, πανέμορφη. Με τα αρώματα της φύσης, με τα αρώματα της Καλύμνου, με τους εκρηκτικούς Καλύμνους, με τις εκρήξεις που γίνονται στο νησί. Ναι, αλλά όλα αυτά έχουν μια απίστευτη ομορφιά που έχω την τιμή και τη χαρά να τα ζω τα τελευταία χρόνια και να τα χαίρομαι ειλικρινά μαζί με τους κατοίκους των νησιών μας αυτών. Έχετε απόλυτα δίκιο που ξεκινάτε και από την τελετή του νηπτήρα, αλλά και από αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Καλύμνο, με 14 επιτάφιους που φτάνουν στην παραλιακή ζώνη, αλλά και με την Ανάσταση του Κυρίου στην Καλύμνο να είναι ορατή όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δηλαδή, έτσι, δεν σε αφήνουν παραπονούμενο. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε, κύριε βουλευτά, ότι είναι πάντα ένα εκρηκτικό Πάσχα το Πάσχα της Καλύμνου. Είναι το DNA που έχουν οι Καλύμνοι. Είναι αυτό το δυνατό, το εκρηκτικό, το δυναμικό. Ναι. Είναι αυτή η αυθεντικότητα, έτσι, η οποία νομίζω ότι χαρακτηρίζεται την Καλύμνο και ως νησί. Είναι ένα αυθεντικό νησί, δεν έχει τίποτα που να μπορεί να το πεις με τη σύγχρονη, αν θέλετε, τάση ως copy-paste. Η Καλύμνος έχει μια αυθεντικότητα, μοναδική. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε και από τα πάθη της πολιτικής, γιατί συνέβησαν πάρα πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα λέει κανείς ότι εάν έβλεπε κανείς το ρολόι, υποτίθεται ότι αν όλα ήταν όσο είχαν προληφθεί και δεν είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, την περασμένη Κυριακή θα είχαμε εκλογές. Μεσολάβησαν πάρα πολλά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη για αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει ουσιαστικά με το αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη. Τα όσα συμβαίνουν και στην Βουλή, το όχι του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τελικά και τη στάση των υπολείπων κομμάτων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω το σημαντικότερο. Έχει αλλάξει το διακύβευμα των εκλογών? Ποιο είναι το διακύβευμα της 21ης του Μάη, κύριε βουλευτά? Κοιτάξτε, δείτε, εγώ θα έλεγα ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ίσα-ίσα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να δούμε την πραγματικότητα και να τη δούμε όλοι μας κατάματα, γιατί πρέπει να σκεφτούμε πριν πάμε να ψηφίσουμε το τι κυβέρνησε την Ελλάδα το 2015 και το 2019, τι τράβηξε ο ελληνικός λαός, να θυμηθούμε γιατί η μνήμη μας δεν πρέπει να είναι κοντή, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα αυτά τα οποία περάσαμε, τις δυσκολίες, τις σκληρές, ιδιαίτερα το πρώτο χρόνο του 2015, όταν με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, με τον υπέροχο Υπουργό Οικονομικών κύριο Βαρουφάκη, που είναι τώρα ηγέτης στο ΜέΡΑ25, με όλη αυτή την ομάδα των ανθρώπων, οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να ξανακυβερνήσουν τον τόπο μας, έστω με κυβέρνηση με ψηφίας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που μας οδηγήσανε με τα παιχνίδια τους, με την ανωριμότητά τους και με την μικρή σκέψη τους. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά και να δούμε και τη δουλειά που έγινε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το 19, με το που αναλάβαμε τον Ιούλιο του 19, σηκώσαμε τα μανίκια, δουλέψαμε σκληρά με προγραμματισμό. Mm-hmm. Όσα είπαμε και όσα υποσχεθήκαμε γίνανε πραγματικότητα. Όλα. Υποσχεθήκαμε μειώσεις φόρων και μειώσαμε πάνω από 50 φόρους, για τον οποίο τους 29 τους έβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Για να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάναμε πράγματα πολλά, ψηφιοποίησαμε το κράτος και να πω κάτι σημαντικό σε εσάς και στους τηλεθεατές και τις τηλεθεατρές σας.
7 μήνες μόνο θα έλεγα ότι μπορούσαμε να μενατζάρουμε τη χώρα σε ήρεμα νερά. Mm-hmm. 7 μήνες. Γιατί Ιούλιο κυβερνήσαμε, πήραμε την εξουσία, τέλη Ιουλίου σχεδόν αναλάβαμε και το αρχές Μαρτίου του 20, μετά από 7 μήνες σχεδόν, μπήκαμε σε μια κρίση πανδημίας, σε μια κρίση η οποία ο πλανήτης ολόκληρος δεν ήξερε αν θα υπάρχει ο πληθυσμός του στη συνέχεια. Κλειστήκαμε μέσα για να σώσουμε τον κόσμο σε όλο τον πλανήτη. Και τη στιγμή που υπήρχε πανικό σε όλες τις χώρες, στην Ελλάδα αντιμετωπίσαμε, κρατήσαμε την κοινωνία ενωμένη, κρατήσαμε την οικονομία μας ψηλά, σώσαμε όλες τις θέσεις εργασίας όταν παντού υπήρχαν απολύσεις. Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, παντού γινόταν ένας πανικός στις απολύσεις. Εμείς στηρίξαμε την οικονομία, στηρίξαμε τις θέσεις εργασίας, κρατήσαμε ενωμένη την κοινωνία και τολμήσαμε με συντονισμό και σχεδιασμό τον Ιούλιο του 20 να ανοίξουμε τον τουρισμό, μια τεράστια επιτυχία και της κυβέρνησης και της περιφέρειας του Αιγαίου και των ανθρώπων όλων, πρώτου βαθμού, ξενοδόχοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, εμπορικός κόσμος, όλοι συντονισμένοι, κάναμε αυτό το οποίο δεν τόλμησε κανένας στον πλανήτη να κάνει, να ανοίξουμε τον τουρισμό, μια βιομηχανία που ήταν η ζωή μας, την κρατήσαμε, τη στηρίξαμε και ξέρετε κάτι πιο, τι είναι το αποτέλεσμα, τα νούμερα που βλέπουμε τώρα, η τεράστια επιτυχία. Δεν τυχαίο, αγαπητέ Τέρι, ότι η περιφέρεια του Αιγαίου έγραψε το 29 στη Eurostat, βάσει στοιχείων της Eurostat, 16,7% ανάπτυξη, είναι η πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Δεν τυχαίο αυτά τα νούμερα, γιατί δουλέψαμε όλοι οργανωμένα, όλοι μαζί σε όλα τα επίπεδα και είχαμε τα αποτέλεσματα αυτά. Αυτή τη δουλειά σε όλα τα επίπεδα την πετύχαμε. Συνεχίσαμε, φύγαμε από την κρίση του κορονοϊού που συνέχισε για 2 χρόνια. Μπήκαμε σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωριστική κρίση, σε πόλεμο βόρειά μας, γειτονικές μας χώρες. Σε πόλεμο, σε πίεση και εκβιασμούς μέσα στις γειτονικές χώρες της Τουρκίας, όπου αντιμετωπίσαμε με επιτυχία όλες τις πιέσεις και δείξαμε στεναρά ότι υπάρχουν και σύνορα στο Αιγαίο, αλλά και στεναρά ότι υπάρχει πατρίδα που λέγεται Ελλάδα και τη στηρίζουμε και δεν τολμάει κανένας να κάνει κανένα βήμα εναντίον εμάς και δεν δίνεται σπιθαμή θάλασσας, αέρος και γης σε κανέναν. Είναι δεδομένο, διαφυσβήτητο. Το δείξαμε με πράξεις και όχι με λόγια. Γιατί λόγια ακούμε πάρα πολλά από πολλούς, αλλά εδώ μιλάνε οι πράξεις. Γιατί το managerial που κάνεις γίνεται όταν φαίνονται οι πράξεις και οι αποφάσεις που παίρνεις. Να πάω σε άρα όλα αυτά λοιπόν, το διακύβευμα είναι ποιο. Ότι αυτή τη στιγμή έχεις μια ανθρώπους που κυβερνήσανε 3,5 χρόνια σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Που δηλώσαν από την αρχή ότι δεν προλάβαμε να τα κάνουμε όλα και δεν προλάβαμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε. Αλλά κάναμε πολλά περισσότερα και έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Και αυτό ζητάμε τώρα από τον ελληνικό λαό. Εδώ να πάμε. Εδώ να πάμε λοιπόν. Σε αυτά τα οποία ουσιαστικά δεν καταφέρατε να υλοποιήσετε τον πρώτο. Το πρώτο χρονικό διάστημα, την πρώτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως υπήρξαν τα προβλήματα, αλλά αυτό είναι νομίζω ότι και η διαφορά των κυβερνήσεων. Κάποιοι που τα καταφέρουν και στα δύσκολα. Αυτά τα οποία θεωρείτε κι εσείς, αυτά που ακούτε και στα 12, γιατί είστε υπερκινητικός. Αυτό είναι προφανές. Ποια είναι τα θέματα τα οποία δεν έχετε ανοίξει, ποια είναι τα θέματα για τα οποία ακόμη επίκεται λύσεις. Τι λέτε να σας πω, αυτό το οποίο λέτε όλοι δηλαδή. Τι γίνεται με αυτή την προσπάθεια της επαναφοράς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, που λέτε και είναι πραγματικότητα ότι αυτό θα είναι το κίνητρο της ανάπτυξης. Καταρχήν πετύχαμε να τους επαναφέρουμε ξανά να υπάρχουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κατσαρκό της, στους κανονισμούς της. Και από 1η-1η-25 έχουμε τη δυνατότητα να τους επαναφέρουμε έως μείον 30%. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό έχει χαθεί. Mm-hmm. Το χάρισε ο φίλος μας ο Αλέξης με την παρέα του. Το εξαφανίσανε, το χαρίσανε, το δώσανε στο πρώτο δίμηνο. Αυτό καταφέρνει λοιπόν με δυσκολία, με συντονισμό, με προσπάθεια, με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Περιουσίας και τον Υπουργό να το επαναφέρουμε. Και το έχουμε από 1η-1η-25. Αν δημοσιονομικά μπορούμε το περιθώριο να το φέρουμε και πιο νωρίς, πιστέψτε με, θα το κάνουμε. Ναι. Θα το πιέσουμε και το θέλουμε και το λέμε. Αλλά έχουμε πετύχει το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, σε πολλά κομμάτια. Πάνω απ' όλα πρέπει να σχεδιάσουμε όλοι μαζί και ήδη γίνεται αυτός ο σχεδιασμός, την εννοώ κυβέρνηση. Και πάλι ξαναλέω, πρώτος και δεύτερος βαθμός, αλλά γίνεται αυτός ο σχεδιασμός να σχεδιάσουμε και να δούμε πραγματικά τις ανάγκες των νησιών μας για τα επόμενα 40 χρόνια. Όχι για το αύριο, γιατί το αύριο, αγαπητέ Τέρι, θα είναι χθες σε λίγο. Πρέπει να δούμε το σχεδιασμό για τα υπόλοιπα 40 χρόνια. Να δούμε τι θέλουμε σε υποδομές, σε δίκτυα,
σε αφαλατώσεις, σε νερό ύδρευση, σε αποχέτευση, σε ανακύκλωση. Προχωράει συμφωνώ, το σενάριο του Φόζα. Πάντα με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται και καθημερινότητα. Γιατί καλό είναι να βλέπω 40 χρόνια. Όχι, όχι. Αλλά θα λέει κανείς ότι και οι πολίτες θέλουν στα υπαρκτά καθημερινά προβλήματα να έχουν απαιτήσεις. Μα για την καθημερινότητα λύσεις. Μιλάω. Για την καθημερινότητα μιλάω. Ναι. Αλλά όχι να την αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα του αύριο. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Γιατί αυτή θα γίνει σήμερα χθες. Μιλάω να δούμε μπροστά μας τις ανάγκες του τόπου μας που θα έχουν και την καθημερινότητα. Τα τότε χρόνια, γιατί πρέπει να δούμε πόσος κόσμος θα μένει στα νησιά, πόσο κόσμο θα φιλοξενούμε στα νησιά, τις ανάγκες που έχουμε για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Για να μην υπάρχουν προβλήματα στα δίκτυά μας, ούτε λέγονται οδικά, ούτε δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, ανακύκλωση, να προχωρήσουν όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί. Γιατί δείχνει πως η βιομηχανία μας, η βαριά που είναι ο τουρισμός, θα φτάσει νούμερα τα οποία δεν τα ονειρευόμασταν ποτέ. Μιλάμε για την επόμενη πενταετία θα περάσει η Ρόδος στα 3,5 εκατομμύρια και η ΚΟΣ τα 2,5. Το ίδιο θα γίνει και στα υπόλοιπα νησιά. Άρα σχεδιάζουμε με αυτές τις προοπτικές. Μιλάμε ότι έχουμε αύξηση πληθυσμού κατά 6,1% στην περιφέρεια του Αιγαίου, αλλά τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα περισσότεροι. Γιατί στα νησιά μας υπάρχουν θέσεις εργασίας σοβαρές, καλά αμοιβόμενες και βελτιώνονται ακόμα καλύτερα. Στο κομμάτι του τουρισμού. Να προσεγγίσω λίγο διαφορετικά το θέμα πριν πάμε σε αυτά. Να σας ρωτήσω, ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης, το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας τώρα, το οποίο καλείται να διαχειριστεί καλύτερα την επόμενη τετραετία η Νέα Δημοκρατία, αν και εφόσον κερδίσει τις εκλογές της 21ης. Γιατί διαβάζω και ακούω και τον Πρωθυπουργό να επιμένει σε αυτοδυναμία, να επιμένει στην πρώτη Κυριακή και βεβαίως είναι γνωστό ότι έπεται και σε μία δεύτερη έτσι, εκλογική μάχη. Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η ακρίβεια? Το σημαντικό είναι ότι στις πρώτες εκλογές που έχουν αξία, το αποτέλεσμα θα δείξουν ότι ποιος θα κυβερνήσει. Και οι δεύτερες εκλογές, το αποτέλεσμα θα δείξουν το πώς θα κυβερνήσει. Αυτό σας το λέω γιατί. Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να δείξουν οι εκλογές ότι η Νέα Δημοκρατία και έχουν αξία μεγάλη πρώτες εκλογές ότι ποιος θα κυβερνήσει. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη και δεύτερες εκλογές. Το πώς θα κυβερνήσει. Θέλουμε μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσουμε γνωρίζοντας το τι πρέπει να γίνει, γιατί οργανώνεται ήδη 4 χρόνια το τι πρέπει να γίνει και το τι πρέπει να γίνει κάτι ταχύτερα και πώς πρέπει να γίνει και συντομότερα. Ή θα πας σε κυβερνήσεις οι οποίες μπορεί δυστυχώς να είναι κυβερνήσεις, συνεργασίες οι οποίες τις ζήσαμε το 2015-2019, τις ζήσαμε και πριν σε δύσκολες στιγμές, αλλά τις βλέπουμε και στην Ευρώπη, τις βλέπουμε στη Γερμανία. Πώς ήταν η Γερμανία, όταν είχε μια ισχυρή κυβέρνηση και πώς είναι η Γερμανία τώρα με 3 κόμματα τα οποία δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Θέλουμε κυβέρνηση ισχυρή, με ισχυρό κυβερνήτη, να ξέρει πώς λειτουργεί και βλέπετε το πώς λειτουργεί σε όλα τα θέματα. Εμείς δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα μας, το πρώτο που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι να βγάλουμε από τα ντουλάπια πλέον τις δυσκολίες. Τους σκελετούς του χθες που βρίσκουμε από τις ντουλάπες μέσα και να βελτιώσουμε το ελληνικό δημόσιο, να βελτιώσουμε το κράτος, το οποίο ο κράτος πρέπει να υπηρετεί τον Έλληνα πολίτη, όχι να τον καταπιέζει, όχι να του κάνει τη ζωή του δύσκολη. Το κράτος είναι εδώ για να υπηρετεί. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό και όλες τις υπηρεσίες. Ναι, οι οποίες δεν ξέρω είναι γιατί. Κλασικό το μια που είμαστε στην εκπομπή σα, λοιπόν. Και γιατί δεν τα καταφέρατε 4 χρόνια να τα βάλετε στο βάθος κράτους. Γιατί βεβαίως. Γιατί περάσαμε δυσκολίες. Γιατί περάσαμε ένα κορονοϊό και ρίξαμε αλλού τα βάρη μας. Γιατί κοιτάξτε πώς θα κρατήσουμε την κοινωνία ενωμένη και την οικονομία μας σταθερή. Και αυτό ρίξαμε και ένα τεράστιο βάρος. Και το κράτος δυστυχώς τράβηξε πολλά δισεκατομμύρια για να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Αυτό το κράτος λοιπόν το οποίο πρέπει να το βελτιώσουμε για να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε, γι' αυτό λέμε ποτέ ξανά, σε όλα όμως τα επίπεδα. Γιατί είναι σκληρίδες οι λέξεις που θα πω, αλλά σταθμάρχηδες υπάρχουν σε πολλά πόστα, αγαπητέ Τέρη, σε πολλά πόστα του δημοσίου μηχανισμού και αυτό πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Το δημόσιο είναι για να βελτιώνει, να υπηρετεί την καθημερινότητα του ιδιώτη, του ένα πολίτη και του επιχειρηματία και του εργαζομένου. Όχι να τον ταλαιπωρεί. Γι' αυτό το λόγο είναι. Και αυτό είναι το επόμενο στίχημά μας το μεγάλο. Όπως το δεύτερο μεγάλο μας στίχημα είναι η αύξηση όλων των μισθών σε όλα τα επίπεδα από βασικό κατώτο για να έχουμε καλές αμοιβόμενες εργασίες για να μπορέσουμε και να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω ξανά και να φέρουμε ακόμα και τους γιατρούς μας που φύγανε 35.000 και έχουμε τεράστιο το κομμάτι στον τομέα υγείας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ένα κομμάτι σημαντικό είναι ο τομέας υγείας και εκεί πρέπει να ρίξουμε τεράστιο βάρος γιατί περάσαμε 3,5 χρόνια μαχών.
3,5 χρόνια ο κόσμος, ο ιατρικός κόσμος ταλαιπωρήθηκε, ζωρίστηκε, θα έλεγα γονάτισε, έφαγε όλο το βάρος στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, υγειονομικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, γιατροί, όλοι φάγανε ένα τεράστιο βάρος. Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρέπει να τους στηρίξουμε, να είμαστε κοντά τους, αλλά να τους δώσουμε και τα όπλα για να μπορέσουν και αυτοί να προχωρήσουν δυναμικά ή να καταλάβουν και το ευχαριστώ της κοινωνίας. Ναι. Άρα, ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε να δούμε και γίνονται περισσότερα. Και αυτό προσπαθούμε να τα μαζέψουμε, γιατί συνέχεια οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Δεν είναι εύκολες, αγαπητέ Τέρι. Ναι. Το ζούμε καθημερινά σε όλα τα επίπεδα. Πολύ αυτό το οποίο συμβαίνει, δηλαδή με αφορμή ουσιαστικά το δυστύχημα στα Τέμπη, βλέπουμε τους νέους να αντιδρούν και κινδυνεύει και η Νέα Δημοκρατία, κινδυνεύει και το πολιτικό σύστημα να εισπράξει αυτό που λέγεται αντισεισμική ψήφος. Τι λέτε για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, εγώ στεναχωριέμαι γιατί όλοι μας καταρχήν πάθαμε ένα σοκ τεράστιο με αυτό που έγινε. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι αδιαφυσβήτητο. Όλοι πονέσαμε. Κάζε πόνισε λιγότερο ή περισσότερο. Όλοι πονέσαμε το ίδιο, όλοι υποφέραμε και υποφέρουμε. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι και άλλα έγιναν στην Ελλάδα, αλλά κάποιοι δεν δημιούργησαν, δεν υποκίνησαν καταστάσεις. Mm-hmm. Εμείς δεν βγάλαμε τον κόσμο να κάνει πορείες πίσω από άλλες διαδικασίες που ο κόσμος χάθηκε πολλές και αδίκως, γιατί δεν υπήρχε κράτος να φτιάξει σωστά τη διαδικασία και να σώσει τον κόσμο αυτόν. Εμείς από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε δίπλα στο πρόβλημα, αντιμετωπίσαμε την κατάσταση, ο κρατικός μηχανισμός, η πολιτική προστασία δούλεψε, λειτουργήσε, δεν έπρεπε να γίνει, αλλά από εκεί πέρα βλέπουμε να δούμε πώς δεν θα ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Όχι να δηλητηριάζουμε τα μυαλά και τις ψυχές των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων με αυτά τα γεγονότα. Όχι να κατεβάζουμε τους ανθρώπους σε πορείες για να βρίζουν το σύστημα, το κράτος, την κυβέρνηση, τον Κυριάκο, τον Γιάννη, τον Κώστα. Όχι. Μίσος δεν μοιράζουμε, γιατί το αυγό του φιδιού γυρνάει απέναντι. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης τον πετροβολήσανε τι, τον χτυπήσανε τι, άνθρωποι της Αρσεράς. Δηλαδή το άνθρωπο που πήρε στους επιβράβευε όταν τα σπάγανε στο Σύνταγμα. Το κλίμα, θα αποδεχθούμε όλοι, το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα τοξικό, έτσι, στην πορεία προς εκλογές. Μα έχουμε έναν Αλέξη, έχουμε έναν κύριο Τσίπρα, ο οποίος λειτουργεί με νοοτροπή, είναι ένας νέος Τραμπ, αλλά Γκρέκα. Ο τραμπισμός στην Ελλάδα. Αυτό κάνει διχόνοια. Διχόνοια, μίσος και τοξικότητα. Δεν το αξίζει αυτό η ελληνική κοινωνία. Τα ξεπεράσαμε. Αυτό το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Τζουάνο, αυτό το πρόβλημα που έχει το 2% του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μέσα στο μυαλό τους έχουν ένα μίσος ταξικό από τον εφήλιο, θα έλεγα τελικά, έχει ποτιστεί από τους γονείς τα παιδιά. Αυτό το πρόβλημα προσπαθώ να το περάσω στην κοινωνία και στους νέους ανθρώπους και σε όλους. Δεν το έχουν το 30%, το 25% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το γνωρίζουν αυτό, να ξέρετε. Πέρα από την τοξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και κάποιες πολύ φανατισμένες φωνές στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτές δεν βοηθούν ουσιαστικά στο να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο κλίμα προς τις εκλογές. Όταν δηλαδή ο φανατισμός υπερισχύει της επιχειρηματολογίας, τότε η εικόνα είναι πάρα πολύ αρνητική. Δεν βάλαμε συγκρίσεις από την πρώτη στιγμή. Είχαμε έναν πρωθυπουργό που ζήτησε μια τεράστια συγγνώμη, που και αυτοί την προσπάθησαν να την υποβαθμίσουν και να την κοροϊδέψουν. Είχαμε έναν υπουργό που παραιτήθηκε από ένα ζήτημα το οποίο ποτέ δεν παραιτήθηκε στην ελληνική κυβέρνηση υπουργός. Δικείς παραιτηθήκανε, αναλάβανε τις ευθύνες και τα βάρη των ευθυνών, που μπορεί δεν ξέρω αν είχαν ευθύνη, όχι, αλλά τα αναλάβανε. Και από εκεί και πέρα, για ένα γεγονός μιας ευθύνης, μιας θέσης, θέλαμε τώρα ότι πρέπει να σκεφτούμε αν θα πάμε να ψηφίσουμε στην κάλπη την κυβέρνηση, η οποία 3,5 χρόνια λειτουργήσε και έβαλε τόσα θετικά πράγματα και μας έκανε περήφανος στην Ευρώπη, στην Αμερική και παγκοσμίως. Όταν οι Γερμανοί ακόμα βλέπουν την ψηφιοποίηση της Ελλάδας και δεν έχουν στη Γερμανία και στην Ευρώπη ψηφιακές ταυτότητες. Εμείς έχουμε έγγραφα ψηφιακά και εκείνοι δεν έχουν. Οι χώρες που κάποτε τις κοιτούσαμε και λέγαμε και μας κοιτούσαν και μας ειρωνευόντουσαν και τους κοιτούσαμε και θεωρούσαμε ότι είμαστε μια β' κατηγορία πολίτες. Και έτσι έχεις μια υπερήφανη Ελλάδα, στημένη σωστά, δυναμική και ένα παιχνίδι παγκόσμια. Στον παγκόσμιο γίγνεσαι πλέον να ηγείται καταστάσεων. Και πας να πεις ότι για ένα γεγονός το οποίο ήταν από μια διαχείριση κάποιων ανθρώπων να διαλύσει τα πάντα στη χώρα σου, γιατί έγινε ένα τραγικό ξαναλέω συμβάν. Αλλά πρέπει να δούμε πραγματικά το αύριο.
Θα δούμε το αύριο της πατρίδας μας, του τόπου μας. Και ποιο θα πιστευτούμε. Ποιο θα πιστευτούμε. Σας ρωτώ εσάς, ποιο θα πιστευτούμε. Επειδή τρέχει ο χρόνος, ρωτάθηκαμε να σας ρωτήσω εσάς τώρα. Ρωτάω τον κόσμο, μας κοιτάει. Βεβαίως, καταλαβαίνω. Τον κόσμο μας κοιτάει. Δηλαδή, 3,5 χρόνια στο Δεκάνησο, ποιοι άνθρωποι ήταν δίπλα τους, ποιοι ήταν κοντά τους, ποιοι τρέχανε, ποιοι ασχολούνται. Τι προσωπικό στίγμα έχετε από την πορεία, δηλαδή 4 χρόνια ουσιαστικά είστε στο Κοινοβούλιο. Ποιο είναι το προσωπικό στίγμα του Γιάννη Παπά, ο οποίος πραγματικά έχει μια επικεντρικότητα και συμμετέχει σε πολλά μείζωνα ζητήματα για τον τόπο. Εσείς τι έχετε βάλει στίχημα? Εγώ έχω βάλει στίχημα με τον εαυτό μου ότι πρέπει να κάνουμε τον κόσμο στα Δωδεκάνησα να αισθάνεται μια καλύτερη, να αισθάνεται το αύριο καλύτερο. Τα νέα μας παιδιά να μπορούν να δημιουργήσουν σε όλα τα νησιά μας χωρίς να έχουν κανένα άγχος, καμία φοβία ότι μπορεί να είναι δεύτεροι πολίτες δεύτερης κατηγορίας απέναντι στους Έλληνες που κατοικούν στην υπηρετική Ελλάδα. Θέλω να δώσω δυνατότητα στα νησιά μας να γίνονται επενδύσεις. Και επενδύσεις όχι μόνο στον τουρισμό, επενδύσεις και στον πρωτογενή τομέα, επενδύσεις και στις υπηρεσίες, επενδύσεις και στη μεταποίηση και στην τυποποίηση. Θέλω να στηρίξω πραγματικά τους νέους ανθρώπους. Είναι τεράστια η αγάπη που έχω εγώ προσωπικά για τα νησιά μας, αλλά θεωρώ ότι και ο κόσμος στα νησιά μας έχει αγάπη προς εμάς, γιατί μας βλέπει κοντά τους, μας βλέπει δίπλα τους, βλέπει και αισθάνεται, πραγματικά το λέω, ότι αγαπάμε, ότι δουλεύουμε, ότι τρέχουμε για τα νησιά για τους ίδιους. Δεν μπορώ να ακούω, δεν θέλω να ακούω ότι δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει δύσκολο το κατόρθωτο. Υπάρχει δεν μπορώ, δεν υπάρχει δεν θέλω. Δεν μπορώ, αλλά εγώ μπορώ και θέλω να το κάνω όλο αυτό το κομμάτι να είναι καλύτερο. Το προσωπικό μου στίχημα, αγαπητέ Τέρι, είναι πραγματικά αύριο τα Δωδεκάνησα να είναι, να λάμπουνε, να έχουν πάρει το κύρος και τη δύναμη που έχουν και να πάρουν αυτά τα οποία το κράτος είναι υποχρεωμένο να δίνει στους Δωδεκανησίους. Εγώ δεν ζητώ τίποτα παραπάνω. Είμαστε ικανοί όλοι εδώ, αλλά πρέπει το κράτος να το οργανώσουμε καλύτερα για να παρέχει τις σωστές υπηρεσίες στα Δωδεκάνησα, σε όλα τα νησιά μας. Να οργανώσουμε καλύτερα την υγεία, την παιδεία. Νομίζω έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τον βαθμό αποτελεσματικότητας και απόδοσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και φαίνεται από τα αποτελέσματα των παιδιών μας σε εξετάσεις, από τις αγωγές δηλαδή στα πανεπιστήμια, αλλά και στα μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό που πάνε, σε γνωστά και δύσκολα πανεπιστήμια. Να οργανώσουμε όλες αυτές τις δομές της παιδείας, της υγείας, να οργανώσουμε όλη την καθημερινότητα έτσι ώστε να μπορούμε να ζούμε και να είμαστε ήρεμοι. Ευχαριστώ. Να μην έχουμε το άγχος, να μην υπάρχει άγχος για πράγματα τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν στο μυαλό μας. Να μπορούμε να δημιουργούμε χωρίς να φοβόμαστε ούτε αν αύριο θα έχουμε επίθεση, ούτε ένα θέμα υγείας, ούτε τίποτα άλλο. Αυτά θα είναι λυμένα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βουλευτά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και περιμένουμε να διαλυθεί η Βουλή, να ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος, να περάσει τα καλύτερα. Ένα δεδομένο ότι Ανάσταση θα έχουμε Σάββατο βράδυ. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα έχουμε Ανάσταση Σάββατο βράδυ και θα έχουμε Ανάσταση 21 Μαΐου. Δεύτερη, καλά, πιστεύστε με, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλό Πάσχα με καλή Ανάσταση στις οικογένειές σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Παπά και πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.